Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ηρών, στη Βουδαπέστη, διαδηλώνοντας κατά του εργατικού νόμου που θεσπίζει η κυβέρνηση Όρμπαν. Πρόκειται για την τέταρτη κινητοποίηση για αυτή την εβδομάδα, με τους διαδηλωτές να την έχουν βαφτίσει «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πρωθυπουργέ». Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, φοιτητικές οργανώσεις και πολίτες που εναντιώνονται στην κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ασκήσουμε πίεση με αυτό στην κυβέρνηση και να αποσύρει τον απαράδεκτο εργατικό νόμο για σκλάβους, γιατί δεν είναι καλός για κανέναν. Οι άνθρωποι ήδη εργάζονται περισσότερο, είναι απλώς αδύνατο να δουλέψουμε πιο πολύ. Με συνθήματα όπως «Το μόνο που θέλω για τα Χριστούγεννα είναι δημοκρατία και ελεύθερα δικαστήρια», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Αυτό έχει ήδη ξεπεράσει κάποια όρια. Το λέμε στους επικριτές μας εδώ και 8 χρόνια και θα δούμε πώς θα καταλήξει. Ελπίζουμε για το καλύτερο και ελπίζουμε αυτή η κυβέρνηση να εξαφανιστεί με τη βοήθεια δημοκρατικών μέσων. Ο νέος εργατικός νόμος επιτρέπει στους εργοδότες να απαιτήσουν μέχρι και 400 ώρες υπεροριακής απασχόλησης ετησίως. Η κυβέρνηση πέρασε επίσης νόμο περί θεσπίσεως διοικητικών δικαστήριων που θα υπάγονται στην κυβέρνηση και θα επιλαμβάνονται ευαίσθητων θεμάτων όπως ο εκλογικός νόμος.